Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές του Attica TV και ειδικότερα του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο της Ελευσίνας. Βρισκόμαστε εδώ για να σας περιγράψουμε την αναμέτρηξη μεταξύ του γηπεδούχου Πανελευσινιακού και του Πανερυθραϊκού στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής για την Β' Εθνική Κατηγορία. Αρκετός κόσμος σήμερα εδώ στο κλειστό της Ελευσίνας για αυτή την αναμέτρηση. Ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας συγκομιδή 23 βαθμούς. Περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων και να ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους. Για τον Πανελευσινιακό, ο κύριος Σκαραφίγκας επέλεξε τους Αβραμίδη Τύρλα, Βεντούρη Κωνσταντακόπουλο και Θέο να ξεκινήσουν την αναμέτρηση, ενώ από την απέναντι πλευρά για τους φιλοξενούμενους ο κύριος Χούχουλης επέλεξε τους Κοντούδη Καλανιώτη, Ματζιόρη, Χόψον και Παπαδόπουλο. Αρκετή φασαρία εδώ στο κλειστό της Ελευσίνας, καθώς υπάρχουν και φιλάθλοι των φιλοξενούμενων. Περιμένουμε να σκουπιστεί το τερέν, καθώς τα χαρτάκια που πέταξαν ήταν αρκετά. Το τζάμπολ θα το διεκδικήσουν Παπαδόπουλος με τον Τύρλα. Ο Αβραμίδης κάτοχος της μπάλας και πρώτη εμίθεση της αναμέτρησης για τον Πανελευσινιακό, με τον Αβραμίδη να οργανώνει την πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Man to man έχουν ξεκινήσει ο Πανελευσινιακός. Πολύ ωραία assist του Θεού στον Κωνσταντακόπουλο. Κωνσταντακόπουλος μέσα από το ζωγραφιστό δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ για τον Πανελευσινιακό. 2-0 προηγούνται λοιπόν οι γηπεδούχοι. Φάουλ έχει κερδίσει ο Παπαδόπουλος από τον Τύρλα. Είναι το πρώτο ομαδικό και πρώτο προσωπικό για τον Θεό. Συγγνώμη, ο Θεός ήταν που μάρκαρε τον Παπαδόπουλο. Επαναφορά λοιπόν από την τελική γραμμή με τον Καλανιώτη να επαναφέρει για μια νέα επίθεση 24 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Σε man to man και ο κύριος Σκαραφίγκας. Ο Κουντούδης οργανώνει για τους φιλοξενούμενους. Τελικά η άμυνα είναι σε ζώνη για τον Πανελευσινιακό. Ένα σούτ απέναντι στη ζώνη. Το πρώτο άστοχο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Ο Τύρλας θα δώσει τον Αβραμίδη. Ξεκινήσει την επίθεση. Βεντούρης στο coast to coast. 4-0. Πολύ καλό το ξεκίνημα για τους γηπεδούχους να προηγούνται και να έχουν μπει πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο Πανελευσινιακός προέρχεται και από μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας με 74-79 επί του Λαυρίου, τον οποίο τον διατηρεί στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Συγγνώμη. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Πανελευσινιακό, με τον Κοντούδη να δίνει στον Χόψον. Η μπάλα θα γυρίσει στον Παπαδόπουλο μέσα από το ζωγραφιστό. Αρκετές προσποιήσεις. Ο Θεός δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα να μαζέψει το rebound και να δώσει γρήγορα στον Αβραμίδη. Απέναντι λοιπόν σε οργανωμένη άμυνα ο Πανελευσινιακός, με τον Αβραμίδη να οργανώνει και να διεισδύει assist για τον Κωνσταντακόπουλο. Δεύτερη προσπάθεια. Goal foul όμως από τον Κωνσταντακόπουλο. 6-0 προηγείται ο Πανελευσινιακός. Αυτό αναγκάζει τον κύριο Χούχουλη να ζητήσει εσπευμένα time out για τον Πανερυθραϊκό, ο οποίος δεν έχει μπει καλά στο ξεκίνημα. Πιο καλά έχουν ξεκινήσει οι γηπεδούχοι την αναμέτρηση, καθώς τρέχουν ένα σερί 6-0 εδώ στο κλειστό γήπεδο της Ελευσίνας.
Όπως είπαμε και πριν, αυτό ανάγκασε τον κύριο Κούγκουλ να διορθώσει τα πράγματα καλώντας time out εσπευμένα. Παλευσυνιακός θα έχει και δικαίωμα και για μία ακόμη συμπληρωματική βολή, καθώς ο Κωνσταντακόπουλος στην προσπάθειά του κέρδισε και το φάουλ. Εύστοχος και στην πρώτη εύστοχη βολή ο Κωνσταντακόπουλος. 7-0 προηγείται ο Παλευσυνιακός, ο οποίος τον βλέπουμε να παίζει και σε όλο το γήπεδο. Παπαδόπουλος θα βγάλει έξω στον Κοντούδη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανερυθραϊκού και ευστοχούν στο πρώτο εύστοχο, στο δεύτερο εύστοχο τρίποντο. Και κάνουν το 7-3. Ο Αβραμίδης υπό την πίεση του Κοντίδη οργανώνει το παιχνίδι για τον Πανελευσυνιακό. Πρόκος θα δώσει τον Τίρλα, ασίστ του Τίρλα τελικά δεν βγήκε προς τον Κωνσταντακόπουλο. Ο Θεός θα προσπαθήσει να ευστοχεί σε προσπάθεια τριών πόντων. Ο Αβραμίδης θα στοχίσει ο Θεός. Ο Αβραμίδης είναι εκεί για να μαζέψει το επιθετικό rebound και να δώσει δικαίωμα στους γηπεδούχους για μια νέα επίθεση 24 δευτερολέπτων. Γυρίζουν την μπάλα επέξω Πανελευθυνιακού με τον Τίρλα. Να βγάζει έξω στον Βεντούρη για τρεις. Θα στοχίσει, θα μαζέψει το rebound ο Ματζιώρης και θα δώσει στον Κοντούδη να κατεβάσει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Κοντούδης υπό την πίεση του Αβραμίδη θα ευστοχίσει. Μειώνουν οι φιλοξενούμενοι σε 7-5. Βεντούρης απέναντί του έχει τον Καλανιώτη, θα δώσει τον Τίρλα. Ο Τίρλας πολύ ωραίο το hook του Γιώργου Τίρλα, 9-5. Δεν αστοχής από εκεί ο Τίρλας. Χόψον θα πάει στο coast to coast, θα αστοχίσει ο Τίρλας, θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Θα δώσει τον Αβραμίδη να οργανώσει γρήγορα. Πάσα ευνηδιασμού προς τον Βεντούρη δεν τα καταφέρει. Τίρλας τώρα και Αβραμίδης συνεργάζονται. Θεός με τον Παπαδόπουλο. Θεός θα γυρίσει πολύ ωραία και θα στοχίσει ο Θεός. Θα μαζέψει το αμυντικό rebound τον Κοντούδης. Μια assist προς τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα πάρει το πρώτο προσωπικό φάουλ του Τίρλα. 9-7 και δικαίωμα για συμπληρωματική βολή στον Παπαδόπουλο. Εννιά-οχτώ λοιπόν, καθώς ο Παπαδόπουλος ευστόχησε και στην συμπληρωματική του βολή. Ο Βεντούρης τώρα σε ρόλο οργανωτή για τον Πανελευσυνιακό. Πάντα οι παίκτες του Πανερυθραϊκού σε άμυνα ζώνης 2-3. Βεντούρης θα αλλάξει με τον Κωνσταντακόπουλο, τώρα ο Τίρλας. Βεντούρης 2 δευτερόλεπτα για την επίθεση, θα ευστοχίσει ο Βεντούρης, καθώς ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων έλεγε. 12-8 προηγείται ο Πανελευσυνιακός με αυτή την εύστοχη τρίποντη βόμβα του Βεντούρη. Φάουλ τώρα έχει κερδίσει ο Ματζιώρης από τον Κωνσταντακόπουλο. Οι παίκτες του Πανελευσυνιακού έχουν συμπληρώσει τα 4 ομαδικά φάουλ και από το επόμενο θα δώσουν δικαίωμα στους παίκτες των φιλοξενούμενων να εκτελούν βολές. Καλανιώτης θα δώσει τον Κοντούδη. Κοντούδης βγήκε και ο Θεός να τον μαρκάρει. Ο Παπαδόπουλος με τον Τίρλα, εκεί υπάρχει ένα mismatch, θα το εκμεταλλευτεί ο center του Πανερυθραϊκού, θα ευστοχίσει και θα μειώσει τη διαφορά στους δύο. 12-10 προηγείται ο Πανελευσυνιακός στα μισά της πρώτης περίοδου. Θεός με τον Παπαδόπουλο. Θεός να δούμε να πάει στο coast to coast, τελικά θα σουτάρει. Θα αστοχίσει ο παίκτης του Πανελευσυνιακού
γρήγορα ο Καλανιώτης θα δώσει στον Χόμψον. Πάντα ο Χόμψον, δεν μετράει η προσπάθεια του παίκτη Πανερθραϊκού καθώς έχει προηγηθεί φάουλ. Ο Βεντούρης έχει χρεωθεί, αλλά για τον Πανελευσυνιακό Διολέτης θα πάρει τη θέση του Τίρλα. Αρκετά παράπονα είχε ο κύριος Σκαραφίγκας από τον Γιώργο Τίρλα. Θα ευστοχίσει την πρώτη του βολή ο Χόμψον και θα μειώσει στον 1. 12-11. Και τώρα 12-12 θα ισοφαρίσουν το παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Αβραμίδης οργανώνει τις προσπάθειες του Πανελευσυνιακού. Διολέτης, ο οποίος θα δώσει το screen στο Βεντούρη. Βεντούρης στον Αβραμίδη. Η μπάλα θα περάσει στο Διολέτη με τον Παπαδόπουλο. Διολέτης θα γυρίσει πολύ ωραία. Θα αστοχίσει από την πίεση του Παπαδόπουλου. Κοντούδης σε προσπάθεια ευνηδιασμού δεν θα καρποφορήσει. Θα δώσει στον Καλανιώτη, ο οποίος θα αστοχίσει και εκείνος σε προσπάθεια τριών πόντων. Και τώρα γρήγορα ο Πανελευσυνιακός θα τρέξει για κάποιον ευνηδιασμό. Ο Αβραμίδης θα σταματήσει, θα απέναντι τώρα σε οργανωμένη άμυνα οι γηπεδούχοι. Ασυνεννοησία μεταξύ Βεντούρη και Διολέτη. Η κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Κοντούδης δείχνει στους συμπαίκτες του για το τι σχήμα θα πρέπει να ακολουθήσουν. Χόμψον με τον Κωνσταντακόπουλο, βγήκε για βοήθεια ο Θεός. Ελεύθερο σούτ από τον Ματζιόρη. Θα αστοχίσει ο Αβραμίδης, θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Γρήγορη πάσα στον Βεντούρη. Βεντούρης στον Διολέτη. Διολέτης με τον Παπαδόπουλο, θα τον πάει κοντά στο καλάθι, θα γυρίσει ο Διολέτης και θα ευστοχίσει και θα δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ματζιόρης θα δώσει, θα αλλάξει με τον Χόμψον σε προσπάθεια τριών πόντων. Ο Χόμψον θα δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους 14-15. Για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Πανερυθραϊκό. Αβραμίδης Θεός με τον Παπαδόπουλο. Φάουλ χρεώθηκε ο Ματζιόρης πάνω στο Διολέτη. Ο Θεός κατάλαβε το μίτσματς που υπήρχε μεταξύ Ματζιόρη και Διολέτη. Πέρασε την μπάλα, αλλαγές τώρα και από τους δύο προπονητές. Με το 12 έχει περάσει ο Χαραλαμπάκης στη θέση του Ματζιόρη και από πλευράς Πανελευσυνιακού ο Τίρλας θα πάρει τη θέση του Θεού και ο Στραγανιώτης του Αβραμίδη. Άλλαξε playmaker ο κύριος Σκαραφίγκας. Στραγανιώτης θα δώσει τον Βεντούρη. Βεντούρης θα περάσει την μπάλα στον Τίρλα. Τίρλας δεν μετράει το καλά. Τι έχει δώσει. Αλλαγή έχουμε τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ροζόλης θα πάρει τη θέση του Κοντούδη. Το φάουλ έχει χρεωθεί τελικά χαμηλά. Στραγανιώτης. Ο Τίρλας θα δώσει το screen στο Στραγανιώτη. Θα του περάσει αμέσως την μπάλα. Ο Τίρλας δεν θα δυσκολευτεί. Πολύ ωραία η άσκηση του Στραγανιώτη προς τον Τίρλα. Προβάδισμα λοιπόν για τον Πανελευσυνιακό με 16-15. Ο Ροζόλης θα δώσει στον Καλανιώτη 6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Λάθος όμως, σουτ για 3. Δεν μετράει το καλάθι, καθώς
Έχει λήξει ο χρόνος της επίθεσης. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, καθώς θεωρούν ότι το καλάθι μετράει. Τελικά το μέτρησαν οι διαιτητές το καλάθι. Και 16-17 προηγείται ο Πανερυθραϊκός. Στραγανιώτη σε ρόλο οργανωτή με τον Ρουζόλη να τον επιτηρεί σε όλο τον, σε όλο το γήπεδο. Ο Τύρλας ζητάει από κάποιο συμπαίκτη να πάρει την μπάλα. Θα δώσει τον Κωνσταντακόπουλο. Ο Κωνσταντακόπουλος θα περάσει τον Διολέτη. Διολέτης θα πάρει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Αλλαγή για τον Πανερυθραϊκό. Ο Ματζιώρης θα πάρει τη θέση του Παπαδόπουλου. Παναφορά από την τελική γραμμή για τους γηπεδούχους. Στραγανιώτης παναφέρει στον Βεντούρη. Στραγανιώτης θα πάρει την εσωτερική. Θα στοχίσει όμως παίκτης του Πανελευθυνιακού και τώρα ευνηδιασμός για τους φιλοξενούμενους, ο οποίος δεν θα βγει. Στραγανιώτης εκεί θα παρεμβληθεί και θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Επίθεση λοιπόν 15 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους, με τον Ροζόλη να επαναφέρει προς τον Ματζιώρη. Θα παρεμβληθεί εκεί ο Τύρλας, δεν κύλησε και ο χρόνος. Χαραλαμπίδης θα δώσει στον Καλανιώτη. Ματζιώρης υπό την πίεση του Τύρλα θα ευστοχίσει. 16-19 προηγείται ο Πανερυθραϊκός. 52 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Στραγανιώτης θα δώσει τον Βεντούρη. Ο Βεντούρης θα περάσει στον Τύρλα με τον Ματζιώρη. Ο Τύρλας θα γυρίσει πολύ ωραία. 18-19. Θα μειώσει τη διαφορά στον ένα πόντο. Στραγανιώτης πιέζει όλο το γήπεδο, το Ροζόλη. Ματζιώρης θα χάσει. Στραγανιώτης σε ευνηδιασμό τώρα για τον Πανελευθυνιακό. Θα διασκίσει όλο το γήπεδο, θα πάρει το φάουλ. Δεν θα ευστοχίσει όμως. Δίκαιωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον παίκτη του Πανελευθυνιακού. 19 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Φάουλ άστοχος στην πρώτη βολή ο Στραγανιώτης. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο παίκτης του Πανελευθυνιακού. Ισοπαλία για μία δεύτερη φορά, ισοπαλία στην πρώτη περίοδο. 14 δευτερόλεπτα όλα για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Τύρλας βγήκε και για βοήθεια πάνω στον Ροζόλη. Ροζόλης με τον Τύρλα. Θα στοχίσει ο παίκτης του Πανερυθραϊκού. Τύρλας σε ένα σουτ πίσω από το κέντρο, αλλά έχει λήξει η πρώτη περίοδος. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για την περιγραφή της δευτέρης περίοδου με το σκορ 19-19. Επιστρέψαμε εδώ στο γήπεδο του Πανελευθυνιακού για την δεύτερη περίοδο με το σκορ να είναι στο 19-19. Η επίθεση για τους φιλοξενούμενους με τον Χόμπσον σε προσπάθεια δύο πόντων να ευστοχεί.
και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με 2 πόντους, 19-21. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν όπως ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο. Ο Τίρλας με τον Ματζιόρι να τον επιτηρεί. Βεντούρης, Βιολέτης, Στραγανιώτης, πρέπει να σουτάρουν οι παίκτες του Μαλεσνιακού. Τελικά η μπάλα θα μείνει στα χέρια τους. Πολύ καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ροζόλης θα οργανώσει το παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους με τον Στραγανιώτη να τον επιτηρεί. Μακριά από το πεδίο δράσης του Παπαδόπουλου θα δώσει στον Καλιανιώτη. Ματζιόρης θα πάει στο coast to coast. Ο Τίρλας είναι εκεί να του κόψει τον δρόμο και να τον εμποδίσει καθαρά όμως. Ο οποίος θα μαζέψει και το αμυντικό rebound. Βιολέτης θα γυρίσει πολύ ωραία, θα περάσει κάτω από τη Στεφάνη και θα ισοφαρίσει σε 21-21. Φάουλ που κερδίσει ο Καλιανιώτης. Να δούμε που το χρέωσαν οι διαιτητές. Διπλή αλλαγή για τον Πανελευσυνιακό. Ο Θεός με τον Μπαλάφα θα περάσουν στη θέση του Κωνσταντακόπουλου και Τίρλα. Ο Ροζόλης θα δώσει στον Χόμψον, ο οποίος θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 21-24 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 3 προσωπικά φάουλ για τους γηπεδούχους. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον κύριο Σκαραφίγκα και το πώς θα λύσει τον γόρδιο δεσμό της ζώνης των φιλοξενούμενων. Αλλαγή. Τελικά θα παίξει με 2 οργανωτές ο κύριος Σκαραφίγκας. Ο Αβραμίδης τη θέση του Βεντούρη και από πλευράς φιλοξενούμενων ο Πρίτσος θα πάρει τη θέση του Καλιανιώτη. Αβραμίδης θα δώσει στον Θεό. Θεός θα βγάλει έξω τον Αβραμίδη. Ωραία προσποίηση του Αβραμίδη, σουτ για 2 πόντους. Θα στοχίσει, θα μαζεύει το rebound ο Παπαδόπουλος και θα δώσει γρήγορα στον Χαραλαμπάκη, ο οποίος θα δεχτεί εκεί το stop, το εκπληκτικό stop του Θεού. Και τώρα ευνηδιασμός για τον Πανελευσυνιακό. Καθυστερεί ο Αβραμίδης. Προσπάθεια για 2 πόντους. 23-24 στο πόντο ο Πανελευσυνιακός. Χαραλαμπάκης με τον Θεό μπροστά του στο coast to coast. Θα στοχίσει, θα μαζέψει το αμυντικό rebound του Στραγανιώτη και θα προσπαθήσει ευνηδιασμό. Ωραία η ασίστ στον Αβραμίδη και 25-24 ο Πανελευσυνιακός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ροζόλης θα δώσει στον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Θεό. Στο Θεό πρέπει να το χρέωσαν οι διαιτητές. Αλλαγή για τον Πανερυθραϊκό. Ο Ματζιόρης θα πάρει τη θέση του Χαραλαμπάκη. Πρέπει να έχει χτυπήσει ο παίκτης των φιλοξενούμενων και είναι αναγκαστική αλλαγή. Και τώρα ο Τίρλας επανέρχεται στον αγώνα στη θέση του Βιολέτη. Ο Διολέτης τελικά χρεώθηκε το προηγούμενο φάουλ. Ο Θεός θα πάει απάνω στον Χόμψον. Χόμψον με τον Θεό μπροστά του θα αστοχίσει. Καθώς πρέπει να έλεγε και ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Πανελευσυνιακός έχει πάρει το προβάδισμα. Ύστερα από ένα σερί 4-0 που τρέχει η ομάδα του κύριου Σκαραφίγκα. Στραγανιώτης θα πάρει το φάουλ. Τελικά
Οι διαιτητές έχουν χρεώσει φάουλ πάνω στον Ματζιόρι στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Τίρλα. Από δύο τα ομαδικά φάουλ και για τις δύο ομάδες. Ο Στραγανιώτης θα περάσει, θα βγάλει έξω Αβραμίδης, η Θέος σε προσπάθεια τριών πόντων θα αστοχήσει, θα μαζέψει το αμυντικό rebound ο Ματζιόρης γρήγορα στον Ροζόλη, εκείνος θα δώσει στον Χόμψον, θα βγάλει έξω ο Χόμψον στον Πρίτσο. Παλευστιακός σε άμυνα, Ζώνης καθαρά θα κόψουν εκεί ο Θεός τον Ματζιόρη, τελικά έχουν χρεώσει βήματα οι διαιτητές στον Θεό. Λάθος από τον παίκτη του Παλευστιακού στην προσπάθεια να τρέξει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Ροζόλης, ωραίο το κλέψιμο του Τίλα και τώρα ευνηδιασμός. Ωραίο και το τελείωμα του ευνηδιασμού από τον Γιώργο Τίρλα με αυτό το εκπληκτικό κάρφωμα. 27-24 προηγείται ο Παναλευστινιακός και η μπάλα για τους γηπεδούχους ύστερα από το λάθος του Ροζόλη. Παναλευστινιακός τρέχει ένα σερί 6-0. Αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Κοντούδης θα πάρει θέση του Ροζόλη. Αλλαγή οργανωτή από τον κύριο Χουχούλη. Αβραμίδης οργανώνει για τους παίκτες του Παναλευστινιακού. Ωραία η λόμπα του Τίρλα προς τον Πρόκο, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι. Πρόκος σε προσπάθεια 2 πόντων τελικά θα αστοχήσει. 27-24. Προηγείται ο Παναλευστινιακός στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ματζιόρης θα δώσει στον Πρίτσο. Πρίτσος με τον αρχηγό Μπαλάφα. Ήρθε και για βοήθεια ο Τίρλας, θα τον κόψει. Το Πρίτσο τελικά οι διαιτητές έχουν χρεώσει φάουλ χαμηλά στον αρχηγό του Παναλευστινιακού, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον Πρίτσο. ...27-25. Και τώρα 27-26. Οι γηπεδούχοι πάντα προηγούνται σε αυτά τα μισά της δεύτερης περίοδου. Αβραμίδης στον Πρόκο. Πρόκος θα περάσει στον Τίρλα. Τελικά δεν θα συνεννοηθούν σωστά οι παίκτες του Παναλευστινιακού. Μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κοντούδης έχει μπροστά τον Αβραμίδη. Θα βγάλει έξω στον Ματζιόρι. Εκείνος τον Πρίτσο, ο οποίος θα πάει στο κόστο του κόστο, υπό την πίεση του Τίρλα θα αστοχήσει. Ο Θεός θα μαζόψει γρήγορα ο Αβραμίδης για τον Μπαλάφα. Μπαλάφας θα περάσει στον Τίρλα, ο οποίος θα βγάλει έξω για τον Θεό. Προσπάθεια τριών πόντων από τους παίκτες του Παναλευστινιακού θα αστοχήσει ο Θεός. Εκεί είναι όμως ο Δήμος Αβραμίδης για να μαζέψει το επιθετικό rebound. Επίθεση 19 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους. Ο Αβραμίδης θα περάσει στον Τίρλα. Τίρλας με τον Χόμψον. Τίρλας θα σηκωθεί, θα αστοχήσει όμως. Θα πάρει όμως το φάουλ του Χόμψον. Αλλά για τον Παναλευστινιακό, ο Βεντούρης θα πάρει τη θέση του Πρόκου. Ο Τίρλας θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Γιώργος Τίρλας και 28-26 προηγείται ο Παναλευστινιακός. Yeah.
2-2 από τον Τίρλα και προβάδισμα 3 πόντων για τους γηπεδούχους. Κοντούδης με τον Βεντούρη θα δώσει στον Πρίτσο, ο οποίος έχει μπροστά του τον Μπαλάφα. Κοντούδης θα πάρει εκεί το screen. Τελικά 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης των φιλοξενούμενων. Θα κλέψει ο Βεντούρη σε ενδιασμός για τον Πανελευσυνιακό με τον Γιώργο Τίρλα να ολοκληρώνει με ένα δεύτερο εκπληκτικό κάρφωμα και να αυξάνει τη διαφορά στους 5. 31-26 για τους γηπεδούκους. Χόψον μπροστά του έχει τον Θεό. Φάουλ. Παρατηρήσεις στο πάγκο του Πανελευσυνιακού, καθώς ζητούν να καθίσουν όσοι έχουν σηκωθεί. Και time out για τον κύριο Χούχουδη. Πανελευσυνιακός καλύτερος στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου, με τον Γιώργο Τίρλα να ολοκληρώνει δύο υπέροχους ενδιασμούς και να αυξάνει διαφορά στους 5, 31-26. Δυναμικό το παρόν για τις δύο μεριές. Ο κύριος Χούχουλης από πλευράς Πανερθραϊκού ζήτησε το time out, καθώς βλέπει το παιχνίδι να ξεφεύγει. Εκεί που βρίσκονταν μπροστά τώρα η ομάδα του βρίσκεται για 5 πόντους πίσω, 31-26. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Δυναμικό το παρόν από τους οπαδούς και των δύο ομάδων και ειδικότερα από τους φιλάθλους του Πανελευσυνιακού. Ο Αβραμίδης οργανώνει για τους γηπεδούχους. Περάσει τον Τίρλα με τον Τόπαλη να τον επιτηρεί τα δύο εννιάρια. Βεντούρης με τον Παπαδόπουλο έχει μπροστά του. Έχουν ανοιχτεί όλοι οι παίκτες να πάρει την προσπάθεια μόνος. Το Βεντούρης θα διδυσδύσει, τελικά θα βγάλει έξω στον Πρόκο, ο οποίος θα στοχίσει, θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Ο Αβραμίδης και θα αυξήσει τη διαφορά στους 7. 33-26 προηγείται ο Πανελευσυνιακός. Αλλαγή και για τις δύο πλευρές. Ο Χαραλαμπάκης θα πάρει τη θέση του Παπαδόπουλου και ο Διολέτης τη θέση του Τίρλα. Κοντούδης θα δώσει στον Τόπαλη. Φαουλ, γκολ φαουλ θα κερδίσει ο Πρίτσος. Δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Στραγανιώτης θα πάρει τη θέση του Αβραμίδη. Το σκορ 35-28 και δικαίωμα για μία ακόμη συμπληρωματική βολή για τον Πρίτσο. 35-29, οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 4 ομαδικά φάουλ και αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα από το επόμενο να εκτελούν βολές. Στραγανιώτης τώρα σε ρόλο οργανωτή για τον Πανελευσυνιακό. Θα πάρει το screen του Διολέτη. Θα περάσει το Διολέτη. Ο Διολέτης θα περάσει τον Μπαλάφα μέσα στη ρακέτα. Παίκτης και αρχηγός του Πανελευσυνιακού θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλιανιώτη, ο οποίος θα σηκώσει το χέρι χωρίς
διαμαρτυρίες. Ωραία προσποίηση του αρχηγού πάνω στον Καλιανιώτη. 36-29. Και τώρα 38-29 για τους γηπεδούχους. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της, της δεύτερης περίοδου. Σε ζώνη οι γηπεδούχοι 2-3. Θα σουτάρει αμέσως ο Πρίτσος. Θα χάσει ο Τόπαλης και τώρα ευνηδιασμός ο οποίος δεν θα ολοκληρωθεί καθώς γύρισαν οι παίκτες του Πανερυθραϊκού. Ο Στραγανιώτης θα φάρει το φάουλ από τον Κοντούδη. Προσπάθησε να πάρει την εσωτερική. Τελικά πήρε το φάουλ. Το σκορ είναι, πρέπει να έχει κάνει λάθος η γραμματεία, δεν έχει δώσει 2 πόντους στους γηπεδούχους. Φάουλ, γκολ φάουλ που πήρε ο Πρίτσος από τον Διολέτη. Αλλαγή από πλευράς Πανελευσυνιακού, ο Τίρλας θα πάρει τη θέση του Διολέτη. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους φιλοξενούμενους. Στραγανιώτης θα περάσει γρήγορα το κέντρο χωρίς κάποιο πρόβλημα. Βεντούρης απέναντι στη ζώνη. Ζητάει κάποιο σκριν, θα δώσει τον Μπαλάφα. Πάλι Βεντούρης. Πρέπει να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα, λάθος από τους παίκτες του Πανελευσυνιακού. Και τώρα ευνηδιασμούς για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα αστοχίσει κατά το καλάθι ο Τόπαλης. 37-34 μείωσαν τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι στους 3. Δεκατρία δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης των γηπεδούχων. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανελευσυνιακού απέναντι στη ζώνη. Προσπάθησε να κλέψει ο Κοντούδης, όπως και ο Πρίτσος, ο οποίος θα κάνει και φάουλα πάνω στον Πρόκο. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον παίκτη του Πανελευσυνιακού. Αλλαγή από πλευράς Πανερυθραϊκού. Ο Χόμψον θα πάρει τη θέση του Τόπαλη. (Τοπαλή) 38-34. Και τώρα 39-34, αλλαγή από πλευράς Πανελευσυνιακού με τον Πρόκο να αποχωρεί και τη θέση να παίρνει ο Αβραμίδης. 27 δευτερόλεπτα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Φάουλ χρέωσαν οι διαιτητές τον Μπαλάφα. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον Καλιανιώτη. Θεός θα πάρει τη θέση του Βεντούρη
και ο Πρόκος τη θέση του Αβραμίδη. Με το σκορ 39-34, πάντα προηγείται ο Πανελευσυνιακός. Και τώρα 39-35. Και τώρα 39-36. Πιέζουν οι φιλοξενούμενοι σε όλο το μήκος του γηπέδου. Στραγανιώτης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα γρήγορα. Η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του έμπειρου Τύρλα. Τύρλας θα περάσει στο Θεό. Στραγανιώτης απέναντι πάντα σε ζώνη. 8 δευτερόλεπτα όλα για την ομάδα του Πανελευσυνιακού. Θα σουτάρει ο Στραγανιώτης για 3, θα αστοχήσει. Ο Θεός θα προσπαθήσει να μαζέψει το επιθετικό rebound, δεν τα καταφέρει. Θα λήξει και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να είναι στο 39-36 υπέρ του Πανελευσυνιακού. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό γήπεδο του Πανελευσυνιακού. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό γήπεδο του Πανελευσυνιακού για την τρίτη και τέταρτη περίοδο με το σκορ να είναι στο 39-36 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Πανελευσυνιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με Βεντούρη, Θέο, Αβραμίδη, Κωνσταντακόπουλο και Τύρλα. Ενώ για τους φιλοξενούμενους θα ξεκινήσουν ο Κοντούδης, ο Καλιανιώτης, ο Χαραλαμπάκης, ο Πρίτσος και ο Χόμψον. Πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Πανελευσυνιακό και τον Βεντούρη να δίνει στον Τύρλα. Ο Τύρλας εκεί μπροστά του, τον Χαραλαμπάκη θα βγάλει έξω στον Βεντούρη. Θέος με τον Πρίτσο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Τύρλα, θα αστοχήσει. Συνδυασμός τώρα για τους φιλοξενούμενους, θα πάρει την εσωτερική ο Καλιανιώτης, θα δώσει στον Πρίτσο και τώρα Κοντούδης. Πάντα ο Κοντούδης μπροστά του έχει τον Τύρλα. Θα δώσει έξω στον Πρίτσο. Στη μέτη λήξη του χρόνου θα αστοχήσει. Θα μαζέψει όμως το επιθετικό rebound το Χαραλαμπάκης. Θα βγάλει έξω το Κοντούδη, θα στοχίσει και στην προσπάθειά του. Για δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό rebound θα κάνει φάουλ απάνω στον Αβραμίδη. Θεός θα δώσει στον Αβραμίδη, όπως έχει βγει από τα screen. Τύρλας με τον Καραλαμπάκη θα τον πάει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει έξω το Βεντούρη. Πάλι ο Τύρλας, ωραίο το hook από τον Γιώργο Τύρλα. Θα στοχίσει όμως, θα μαζέψει το αμυντικό rebound, τον Χόμψον και θα δώσει τον Κοντούδη να οργανώσει μια ακόμη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Σε man to man οι γηπεδούχοι με τον Καλιανιώτη να αφήνει στον Χόμψον. Πάντα ο Χόμψον έχει λήξει όμως ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των φιλοξενούμενων. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Πανελευσυνιακού. Και επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Βεντούρη να επαναφέρει και τον Αβραμίδη να οργανώνει. Βεντούρης στον Τύρλα θα περάσει πολύ ωραία στο Θεό. Θα παρεμβληθεί όμως ο Πρίτσος και έτσι έχουμε μια νέα επίθεση 16 δευτερολέπτων για τους γηπεδούχους με τον Βεντούρη να επαναφέρει από την τελική γραμμή στον Θέο Τύρλας και τώρα Αβραμίδης, ο οποίος έχει μπροστά το Κοντούδη, θα δώσει στον Βεντούρη, θα πάρει το screen του Τύρλα.
Πολύ ωραία η αλλαγή προς τον Θεό. Θεός θα περάσει μέσα στον Κωνσταντακόπουλο. Κωνσταντακόπουλος δεν θα δυσκολευτεί να αυξήσει τη διαφορά στους 5-41-36. Λοιπόν, προηγείται ο Πανελευσυνιακός επί του Πανερυθραϊκού. Ξεμαρκάρει στο σούτ από τον Χαραλαμπάκη. 41-38. Αβραμίδης θα πάρει το screen του Τίριλα. Αβραμίδης και Θεός συνεργάζονται. Η μπαλίλα θα περάσει τον Θεό. Θεός θα γυρίσει. Δεν μετράει το φάουλ. Το καλάθι, συγγνώμη, για τον Γιώργο Τίριλα. Καθώς το φάουλ του Χαραλαμπάκη ήταν πριν ακόμη ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έτσι λοιπόν έχουμε επαναφορά την τελική γραμμή με τον Βεντούρη να δίνει στον Θεό. Ωραία η assist του Τίρλα στον Αβραμίδη. 43-38 προηγείται ο Πανελευσυνιακός. Κοντούδης ο Αβραμίδης τον επιέσει και δυσκολεύει τις προσπάθειες του αντίπαλου playmaker. Και τώρα Καλιανώτης μπροστά του έχει τον Κωνσταντακόπουλο, θα δώσει στον Χαραλαμπάκη. Από την πίεση του Αβραμίδη ο Χαραλαμπάκης θα ευστοχίσει και θα μειώσει στους 3. 43-40. Αβραμίδης δείχνει το σύστημα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Ο Αβραμίδης θα δώσει στον Θεό, μπροστά του έχει τον Πρίτσο. Ο Θεός θα βγάλει στον Αβραμίδη. 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Αβραμίδης θα κάνει λάθος. Και τώρα προσπάθεια ενδιασμού από τους φιλοξενούμενους. Για 3 πόντους θα σουτάρει ο Καλιανιώτης, θα αστοχίσει. Θα μαζέψει το αμυντικό ριμπάουντ ο Κωνσταντακόπουλος και θα δώσει στο Βεντούρη να οργανώσει μια νέα επίθεση για τον Πανελευσυνιακό. Ο Βεντούρης θα πάρει το screen του Τίρλα. Θα βγάλει έξω στον Θεό. Ο Θεός στον Αβραμίδη. Σουτ για 3 πόντους ο Αβραμίδης. Θα χάσει εκεί ο Κωνσταντακόπουλος το επιθετικό rebound. Ο Κοντούδης γρήγορα. Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες του Πανελευσυνιακού. Κοντούδης θα δώσει στον Καλιανιώτη. Ο Αβραμίδης χρεώθηκε το φάουλ και time out που πρέπει να έχει ζητήσει ο κύριος Σκαραφίγκας, αν δεν απατώμε. Στα μέσα λοιπόν της τρίτης περίοδου. Πανελευσυνιακός προηγείται με 3 πόντους, 43-40 επί του Πανερυθραϊκού. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Πάντα ο Κοντούδης σε ρόλο οργανωτή. Πρίτσος θα προσπαθήσει να κλέψει ο Κωνσταντακόπουλος. Θα πάρει το φάουλ από τον Χόμψον. Πολύ έξυπνα ο Κωνσταντακόπουλος έκλεψε την μπάλα. Αλλάγει τώρα για τον Πανερυθραϊκό. Ο Ματζιώρης θα πάρει τη θέση του Χόμψον. Αβραμίδης στον Βεντούρη. Ο Τίρλας με τον Χαραλαμπάκη θα γυρίσει πολύ ωραία, θα στοχίσει. Θα έρθει για
follow ο Κωνσταντοκόπουλος και θα στοχίσει και εκείνος. Θα μαζέψουν έτσι λοιπόν το αμυντικό rebound οι γηπεδούχοι. Και τώρα ο Βεντούρης θα δώσει τον Χαραλαμπάκη, θα πάει στο coast του coast του Χαραλαμπάκης και θα ευστοχίσει. 43-42. Τίρλας θα περάσει στο Θεό, ωραίο το follow από τον Θεό. 45-42 προηγείται ο Πανελευσυνιακός. Καλιανιώτης θα δώσει στον Πρίτσο, ο οποίος σε προσπάθεια τριών πόντων θα στοχίσει. Ο Δήμος Αβραμίδης γρήγορα πάσα στον Τίρλα. Ο Τίρλα στο coast to coast θα στοχίσει, θα μαζέψει το θετικό rebound. Ο Θεός θα ευστοχίσει και θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων για τους γηπεδούχους. Επιθετικό φάουλ που χρέωσαν τώρα οι διαιτητές στο Ματζόρι. Έξυπνα εκεί ο Αβραμίδης στήθηκε και πήρε το επιθετικό φάουλ. Γιολέτης θα πάρει τη θέση του Τίρλα και ο Μπαλάχος τη θέση του Κωνσταντακόπουλου. Τώρα θα σκουπιστεί το τερέν. Αβραμίδης δείχνει στους παίκτες του το σχήμα, το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Φεντούρης. Να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν το mismatch οι παίκτες του Πανελευσυνιακού. Καθώς ο Διολέτης ήταν πιο ψηλός απέναντι στο Καλιανιώτη, τελικά έκαναν λάθος. Το σκορ 47-42. Σουτ για 3 θα ευστοχίσει ο Κοντούδης. Και 47-45. Ο Αβραμίδης θα δώσει στον Μπαλάφα. Διολέτης. Πιέζουν οι παίκτες του Πανερυθραϊσκού. 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Μπαλάφας. Λάθος από τον παίκτη του Πανελευσυνιακού. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Διπλή αλλαγή για τον κύριο Σκαραφίγκα. Ο Αβραμίδης και ο Βεντούρης θα περάσουν εκτός και τη θέση θα πάρει ο Πρόκος με τον Στραγανιώτη. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του κύριου Σκαραφίγκα. Κοντούδης θα δώσει έξω στον Χαραλαμπάκη, ο οποίος θα στοχίσει σε προσπάθεια τριών πόντων. Πρόκος και Διολέτης. Ο Πρόκος προσπαθήσει να πάρει την εσωτερική. Τελικά θα πάρει χαμηλά το φάουλ από τον Πρίτσο. 4 τα ομαδικά φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Από το επόμενο οι παίκτες του Πανελευσυνιακού θα εκτελούν βολές. Οι παίκτες του Πανελευσυνιακού οι οποίοι έχουν κάνει μόνο ένα φάουλ. Τώρα ο Θεός κάτω από το καλάθι θα στοχίσει. Τελικά θα πάρει το φάουλ του Ματζιόρη. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον Θεό. Με το σκορ να βρίσκεται στο 47-45, 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
48-45. Εύστοχος και τις δύο βολές ο Θεός, αλλά και από πλευράς Πανερυθραϊκού ο Τόπαλης θα πάρει τη θέση του Ματζιόρη. Οι παίκτες του Πανελευθυνιακού μπορούν να κάνουν ακόμη φάουλ, καθώς δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Πρίτσος θα δώσει στον Καλιανιώτη. Καλιανιώτη θα περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Θα προσπαθήσει να βρει το Χαραλαμπάκι. Ο Χαραλαμπάκης θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με τον Πρίτσο. Θα παρεμβληθεί εκεί ο Στραγανιώτης. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Θα πρέπει να σουτάρουν ένα βεβαιασμένο σουτ στη λήξη του χρόνου. Φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές τον Διολέτη, καθώς θεώρησαν ότι έσπρωξε στην προσπάθειά του να μαζέψει το rebound τον Τόπαλη. Θα στοχεύει νέο επιθετικό rebound από τους παίκτες του Πανερυθραϊκού και μια ακόμα επίθεση 24 δευτερολέπτων. Πανερυθραϊκός, ο οποίος προηγείται με 49-45. Θα βγει από τα σκρίνει ο Πρίτσος και θα πάρει την μπάλα. Ο Μπαλάφας τον πιέζει. 7 δευτερόλεπτα για την λήξη της επίθεσης. Μπαλάφας θα χρεωθεί με φάουλ. Αυτό ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό για τους παίκτες του Πανελευθυνιακού. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Καλιανιώτης θα δώσει τον Κοντούδη. Κοντούδης έχει μπροστά του τον Θεό. Θα έρθει για βοήθεια εκεί ο Πρόγκος και θα αποσπάσει την μπάλα από τον Χαραλαμπάκη. Θεός. Στραγανιώτης έχουν ανοίξει για να πάρει την επίθεση πάνω τον Στραγανιώτης. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Μπάλα θα περάσει στο Διολέτη, θα αστοχίσει ο Διολέτης κάτω από τη Στεφάνη. Θα μαζέψει ο Μπρόκος το επιθετικό rebound. Διολέτης θα αστοχίσει για μια ακόμη φορά ο Διολέτης. Θα μαζέψει το αμυντικό rebound ο Τόπαλης. Και θα πάρει και το foul, να δούμε από πού. Από τον Διολέτη, αυτό είναι το τέταρτο προσωπικό για τον παίκτη του Πανελευθυνιακού. 63 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πανελευθυνιακός προηγείται με 49-45. Καλιανιώτης θα περάσει τον Παπαδόπουλο. Έξω για 3 πόντους θα στοχίσει ο Τόπαλης. Θα μαζέψει ο Μπαλάφας γρήγορα για τον Στραγανιώτη. Ωραία η διείσδυση του Στραγανιώτη, θα πάει στο coast to coast και θα αυξήσει τη διαφορά στους 6-51-45. 37 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Πανελευθυνιακός έχει ξεφύγει με 6 πόντους. Θα μείνει χρόνος και για μια επίθεση για τον Πανελευθυνιακό. Θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Ο Πρίτσος θα ευστοχίσει. 51-47. 13 δευτερόλεπτα όλα για τον Πανελευθυνιακό. Θεός θα δώσει στο Στραγανιώτη. 4 δευτερόλεπτα, 3. Στραγανιώτης με τη λήξη του χρόνου της τρίτης περίοδου θα ευστοχίσει και θα διευρύνει τη διαφορά στο 53-47, στους 6 λοιπόν διαφορά. Η διαφορά, συγγνώμη. Θα περάσουμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο εδώ στο κλειστό γήπεδο του Πανελευθυνιακού.
Επιστρέψαμε εδώ στο γήπεδο του Πανελευθυνιακού για την τέταρτη και τελευταία περίοδο με το σκορ να είναι στο 53-47 υπέρ των γηπεδούχων. Καμία αλλαγή και από τους δύο προπονητές στην τελευταία περίοδο. Οι πεντάδες είναι ίδιες. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Με τον Χαραλαμπάκη να τον επιτηρεί ο Βιολέτης. Θα σηκωθεί για δύο πόντους ο Χαραλαμπάκης, θα στοχίσει. Θα προσπαθήσει να μαζέψει το επιθετικό rebound, το Πρίτσος δεν τα καταφέρει. Πρόκος θα δώσει στον Στραγανιώτη για την πρώτη επίθεση την τέταρτη περίοδο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγούνται με 6 πόντους. Θέος να δούμε, θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει ο Θέος, θα μαζέψει το επιθετικό rebound ο Στραγανιώτης και θα δώσει στον Πρόκο για μια νέα επίθεση. Ο κύριος Καραφίγκας δείχνει στον Στραγανιώτη το σύστημα που θα επιτηρήσει και ο Στραγανιώτης το μεταδίδει στους παίκτες του. Λάθος όμως από τον playmaker του Πανελευθυνιακού. Κοντούδης απέναντί του έχει τον Στραγανιώτη, θα δώσει στον Καλιανιώτη. Σουτ για 3, θα μαζέψει το επιθετικό rebound ο Χόμψον. Νέα προσπάθεια για 3 πόντους από τον Χαραλαμπάκη, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα γράψει το 53-50. Μειώνουν τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Μακριά ο Διολέτης από το πεδίο δράσης του, θα δώσει στον αρχηγό του τον Μπαλάφα. Μπαλάφας θα δώσει στον Πρόκο σε προσπάθεια 3 πόντων. Ο Πρόκος θα προσπαθήσει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει, θα μαζέψει το αμυντικό rebound το Κοντούδης και θα κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Κοντούδης μπροστά του έχει τον Στραγανιώτη. Τελικά έχουν χρεώσει λάθος από τον playmaker του Πανερυθραϊκού. Οι διαιτητές του χρέωσαν μεταφορά της μπάλας. Κοντούδης θα περάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του θα πάρει ο Ρόζολης. Αλλαγή playmaker για τον Πανερυθραϊκό. Περιμένουμε να σκουπιστεί το τερέν για να ξεκινήσει ο Πανελευθυνιακός μια ακόμη επίθεση στην τέταρτη και κρίσιμη περίοδο, καθώς θα ξεκαθαρίσει για το ποια από τις δύο ομάδες θα παραμείνει μόνη της στον βαθμολογικό πίνακα στη δεύτερη θέση. Ο Αβραμίδης τώρα σε ρόλο οργανωτή για τον Πανελευθυνιακό με τον Καλιανιώτη να προσπαθεί να του κλέβει την μπάρα. Ο Αβραμίδης θα τη διατηρήσει στη κατοχή του. Θα δώσει στον Στραγανιώτη. Στραγανιώτης στον Τίρλα, ο οποίος έχει περάσει τη θέση του Διολέτη. Τίρλας θα κάνει λάθος. Θα μαζέψει εκεί ο Πρόκος. Θα προσπαθήσει να πάει στο κόσ του κόσ και τώρα εφηδιασμός με τον Χόμψο να το κόβει. Πολύ θεαματικά ο Γιώργος Τίρλας. Η μπάλα όμως θα παραμείνει στην κατοχή των φιλοξενούμενων για επίθεση 10 δευτερολέπτων. Καλιανιώτης θα δώσει στον Χόμψον. Χόμψον από την πίεση του χρόνου και του Γιώργου Τίρλα. Τώρα ευνηδιασμός για τον Πανελευθυνιακό. Ο Τίρλας θα κοπεί θεαματικά από τον Πρίτσο και τώρα νέος ευνηδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Ο Τίρλας θα ανταποδώσει το κόψιμο στον Χαραλαμπάκη. Πολύ καθαρό το κόψιμο του Γιώργου Τίρλα πάνω στο Χαραλαμπάκη στην προσπάθεια 3 πόντων. Παναφορά λοιπόν από την βήματα τελικά τα οποία δεν δίνουν οι διαιτητές και τώρα έχουμε τζάμπολ. Λανθασμένη αυτή η απόφαση από τους διαιτητές. Τελικά το βελάκι δείχνει επίθεση για τους γηπεδούχους. ...53-50 προηγεί το Πανελευθυνιακός επί του Πανερυθραϊκού, με τον Στραγανιώτη να οργανώνει και τον Ροζόλη να τον επιτηρεί και να του δυσκολεύει τις προσπάθειες στο να περάσει το κέντρο του γηπέδου.
Στραγανιώτης διατηρεί την μπάλα στην κατοχή τον Πρόκο. Αβραμίδης και Στραγανιώτης. Στραγανιώτης θα πάρει την εσωτερική, θα βγάλει έξω. Θα προσπαθήσει να βγάλει έξω στον Πρόκο. Η μπάλα όμως ύστερα από το λάθος του playmaker του Μαλεψινιακού θα καταλέξει του αγωνιστικού χώρου. Και τώρα Ρόζολης με τον Στραγανιώτη μπροστά του θα δώσει στον Πρίτσο, εκείνος θα δώσει στον Χόμψον, θα διεισδύσει ο Χόμψον. Goal foul για τον παίκτη του Πανερυθραϊκού και time out για τον κύριο Σκαραφίγκα, καθώς είδε τους φιλοξενούμενους να μειώνουν τη διαφορά στον ένα πόντο. Και αν ευστοχήσουν και στην ελεύθερη βολή θα φέρουν για μια ακόμη φορά το μάτς στα ίσα. Οι φιλάθλοι των γηπεδούχων δεν έχουν σταματήσει από την αρχή των αγώνα να συνδράμουν τους παίκτες του Μαλεψινιακού και να τους υποστηρίζουν πάντοτε με κόσμιο τρόπο. Δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή για τον Χόμψον. Θα ευστοχήσει ο παίκτης του Πανερυθραϊκού και θα φέρει το μάτς στα ίσα 53-53. Αν δεν απατώμε πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη ισοπαλία μεταξύ των δύο ομάδων. Τύρλας θα περάσει την μπάλα στον Θεό. Ο Θεός θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φαουλ του Καλιανιώτη και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο παίκτης του Μαλεψινιακού. Από ένα ομαδικό το φαουλ, τα ομαδικά τα φαουλ, από ένα ομαδικό φαουλ έχουν και οι δύο ομάδες. Περιμένουμε να σκουπιστεί το τερέν για να εκτελέσει ο Θεός τις δύο ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει ο Θεός στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, θα έρθει για follow ο Τύρλας και θα ευστοχίσει και θα δώσει για μια ακόμη φορά τον προβάδισμα στον Πανελευσυνιακό 55-53. Φάουλ τώρα του Αβραμίδη πάνω στον Χόμψον. Αλλά και για τον Πανελευσυνιακό Μπαλάφας θα πάρει τη θέση του Θεού. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τον Πανερυθραϊκό με τον Χόμψον να επαναφέρει την μπάλα στον Χαραλαμπάκη. Καλιανιώτης με τον Πρόκο να τον επιτηρεί και να του παίρνει και το φάουλ. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τις παίκτες του Πανερυθραϊκού. Με τον Πρίτσο να δίνει στον Χόμψον να δει, παίρνει την εσωτερική, τα αστοχή. Θα προσπάθεια για τρεις πόντους από τους
φιλοξενούμενους Τίρλας στον Αβραμίδη για εκδιασμό πανελευθυνιακός. Τίρλας θα στοχίσει. Θα πάρει όμως το φάουλ από τον Χαραλαμπά και ο Γιώργος Τίρλας. Τελικά δεν έχουν χρεώσει φάουλ οι διαιτητές. Το Χαραλαμπά και ο Γιώργος τώρα θα πάρει το φάουλ του Χαραλαμπά και ο Τίρλας. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο παίκτης του Πανελευσυνιακού. Ο οποίος σήμερα στο μάτς έχει κάνει δύο εκπληκτικά καρφώματα στον εχνιδιασμό. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή 56-53. Δύο στις δύο από τον παίκτη Μαλευσυνιακού και 57-53. Πιέζουν τώρα σε όλο το γήπεδο οι παίκτες του Μαλευσυνιακού με τον Στραγανιώτη να επιτερεί τον Ρόζολη και να δίνει στον Καλιανιώτη. Σουτ για τρεις από τον Χόμψον. Θα χάσουν εκεί οι παίκτες του Μαλευσυνιακού το αμυντικό rebound. Θα δώσει το δικαίωμα στον Ρόζολη να ευστοχίσει και να μειώσει τη διαφορά στους 2.57-55. Προηγείται ο Πανελευσυνιακός. Στραγανιώτη θα δώσει τον Τίρλα. Εκείνος θα περάσει στον Αβραμίδη. Αβραμίδης πάλι Τίρλα. Ζητάει τους συμπαίκτες του να ανοίξουν να παίξει το 1-1. Τίρλας για 3. Θα ευστοχίσει ο Γιώργος Τίρλας. 60-55. Πήρε πάνω του την επίθεση ο Γιώργος Τίρλας και πυροβόλησε πίσω από τα 6-25. Και αύξησε τη διαφορά στους 5-60-55. Καθαρά θα κοπεί ο Χόμψον. Καλιανιώτης θα σταματήσει τον εμφυνδιασμό με φάουλ. Αλλαγή από το πλευράς Πανελευσυνιακός. Στραγανιώτης θα περάσει εκτός και τη θέση θα πάρει ο Βεντούρης. Και από πλευράς Πανερυθραϊκού δύο αλλαγές. Ο Ματζιώρης με τον Κοντούδη θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του Χαραλαμπάκη και του Ρόζολη. Μπαλάφας θα επαναφέρει στον Αβραμίδη. Τίρλας μπροστά του έχει τον Πρίτσο. Θα δώσει στον Βεντούρη. Βεντούρη στον Μπαλάφα. Μπαλάφας θα περάσει τον Τίρλα. Τίρλας ωραίο το hook από τον Γιώργο Τίρλα. Και 62-55. Πολύ καλή δουλειά απόψε για τον Γιώργο Τίρλα, ο οποίος παίρνει και την ομάδα στις πλάτες του. Κόμψον με τον Τίρλα. Βήματα τα οποία δεν χρεώνουν οι διαιτητές. Πολύ καλή άμυνα από τον Πανελευσυνιακό και τώρα ευθυνδιασμός Αβραμίδης. Πολύ θα στοχίσει ο Βεντούρης. Ο Αβραμίδης θα μαζέψει το επιθετικό rebound. 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Πανελευσυνιακός προηγείται με 62-55. Ο Τίρλας με τον Ματζιώρη. Ο Τίρλας θα γυρίσει, θα περάσει πολύ ωραία το σώμα του κάτω από το καλάθι. 64-55. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γιώργο Τίρλα, τον οποίο δύσκολα σταματούν οι φιλοξενούμενοι. Το σκορ στο 64-55. Κερδίζει ο Πανελευσυνιακός. Τρία λεπτά και 11
δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση και της τέταρτης περίοδου. Τώρα ο Βεντούρης πιέζει όλο το γήπεδο τον Κοντούδη για τον Χαραλαμπάκη. Σουτ για τρεις από τον Χαραλαμπάκη, θα ευστοχίσει, 64-58. Στους 6 διαφορά ο Αβραμίδης στον Πρόκο. Πρόκος με τον Καλιανιώτη, πάντα Πρόκος θα πάρει το σκρίν του Τύρλα. Θα του περάσει και την μπάλα, λάθος όμως τώρα από τους παίκτες του Μαλευσινιακού. Και τώρα ο Κοντούδης απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Κοντούδης, επιθετικό φάουλ τελικά, κρεώνουν το Χαραλαμπάκη οι διαιτητές. Και διαμαρτυρίες από τον κύριο Χουχούλη. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τους παίκτες του Πανελευσυνιακού. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο οι φιλοξενούμενοι. Τίλας με τον Τόπαλη. Τίλας δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να κατεβάσει την μπάλα. Αβραμίδης με τον Κοντούδη. Θα δώσει στον Πρόκο. Τύρλας θα βγάλει έξω στον Βεντούρη. Βεντούρης 5 δευτερόλεπτα στην απέναντι πλευρά για τον Αβραμίδη. Επίθεση για ένα δευτερόλεπτο. Time out. Πρέπει να ζήτησε ο κύριος Σκαραφίγκας αν δεν απατώμε. Δύο λεπτά και 8 δέκατα για την ολοκλήρωση της τέταρτης και καθοριστικής και τελευταίας περίοδου. Παλευσινιακός προηγείται με 64-58 και έχει μια επίθεση για ένα δευτερόλεπτο. Πέρασε και ο Διολέτης για αυτήν την επίθεση του Πανελευσυνιακού ενός δευτερολέπτου. Λάθος από τους παίκτες του Πανελευσυνιακού. Ευνηδιασμός για τον Πανελευσυνιακό με τον Αβραμίδη να σπρώχνει τον Πρίτσο. Αλλαγή για τον Πανελευσυνιακό. Ο Θεός θα πάρει τη θέση του Διολέτη. Αναφορά από την τελική γραμμή για τους φιλεξενούμενους. Καλιανιώτης θα δώσει στον Κοντούδη. Κοντούδης για τον Χόμψον. Χόμψον θα δώσει στον Τόπαλη. Θα κερδίσουν, θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Πανελευσυνιακού. Τίρλας θα δώσει στον Αβραμίδη. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου με τους παίκτες του Πανελευσυνιακού να μην βιάζονται καθώς προηγούνται με 6 πόντους, 64-58. Πολύ ωραία θα προσπαθήσει να γυρίσει ο Θεός, θα στοχίσει τώρα από την assist του Πρόκου και τώρα αφινδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Κοντούδης σουτ για 3, ο Αβραμίδης πιο ψηλά. Θα πάρει το φάουλ από τον Χόμψον.
Καθώς οι διαιτητές θεωρούν ότι κατέβασε τα χέρια. Αυτό θα δώσει το δικαίωμα στον Αβραμίδη για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο playmaker του Πανελευθυνιακού, 65-58. Και τώρα 66-58 η διαφορά στους 8. 70 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου. Πανελευθυνιακός που έχει το προβάδισμα στο περισσότερο, στην περισσότερη χρονική διάρκεια του παιχνιδιού. Πιέζεται ο Κουντούδης και δυσκολεύεται. 5 δευτερόλεπτα για τη ρήξη της επίθεσης του Πανερυθραϊκού. Θα διεισδύσει ο Καλιανιώτης. Θα μαζέψει ο Βεντούρης το αμυντικό rebound. Θα πάρει και το φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές για τον Βεντούρη. Το σκορ παραμένει 66-58. Και τώρα 67-58 και time out που πρέπει να έχει ζητήσει ο κύριος Χούχουλης. Χούχουλη, συγγνώμη, 46 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Οι φιλάθλοι του Πανελευθυνιακού, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει από την αρχή του αγώνα να εμψυχώνουν τους παίκτες του κυρίου Σκαραφίγκα. Παναφορά για τους φιλοξενούμενους με τον Ροζόλη να δίνει στον Κοντούδη. Σουτ για τρεις, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Στάρι ο Αβραμίδης τον πιέζει εκεί και δεν τον αφήνει να σουτάρει. Αλλά ο παίκτης του Πανερυθραϊκού έχει πατήσει την τελική γραμμή. Αλλαγή για τον Πανελευθυνιακό. Στραγανιώτης θα πάρει τη θέση του Βεντούρη. 34 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Πανελευθυνιακός προηγείται 67-58 έβη του Πανερυθραϊκού. Πάντα ο Στραγανιώτης χωρίς να βιάζεται. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Πανελευθυνιακού. Στραγανιώτης θα βγάλει έξω στον Ρόκο, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Θεός θα προσπαθήσει για το επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει. Μια νέα ακόμα επίθεση για τον Πανελευθυνιακό. 8 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Η μπάλα θα... Ο Τίρλας θα προσπαθήσει να πάει ένα και θα καρφώσει και θα πάρει τον goal foul. Πολύ εκπληκτική φάση από τον Γιώργο Τίρλα. Η διαφορά στους 11. Κορυφαίος του αγώνα κατά την άποψή μου για τον Πανελευθυνιακό Γιώργος Τίρλας, ο οποίος με τον goal foul θα αυξήσει τη διαφορά στους 11, σε διψήφιο νούμερο η διαφορά. Thank you.
διαιτητής επαναφέρει τους παίκτες και των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς δεν υπάρχει time out. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ο Παναλευστινιακός δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι, καθώς προηγείται με 11. Και τώρα ο Γιώργος Τρίλας θα προσπαθήσει να αυξήσει τη διαφορά στους 12 και θα τα καταφέρει. Τώρα έχουμε time out. 5 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Πρόσωπο του αγώνα ο Γιώργος Τρίλας, ο οποίος πήρε στις πλάτες του τον Παναλευστινιακό στην τέταρτη περίοδο και τον οδήγησε στη νίκη. Καθοριστικά τα καλάθια του Γιώργου Τρίλα. Και σπουδαία νίκη για τον Πανελευσυνιακό, τον οποίο θα τον καθιερώσει μόνο δεύτερο με 25 βαθμούς στο βαθμολογικό πίνακα. Τρία δευτερόλεπτα, ο Χόμψον θα στοχίσει, ο Στραγανιώτης θα μαζέψει την μπάλα στα χέρια του. Σπουδαία νίκη λοιπόν για τον Πανελλαδιακό εδώ στο κλειστό γήπεδο της Ελευσίνας με 70-58. Πρόσωπο του αγώνα ο Γιώργος Τρίλας. Κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο τον Φυσαράκη που ήταν στην κάμερα και τον Τσίκο τον Παναγιώτη που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.